Το δράμα του Σταυρού, του Κώστα Μεταλινού. Σκοτάδια. Κρεμασμένο στο ξύλο πάνω στο ξεροβούνι του Γοργοθά. Σκοτάδι, μαύρη καταχνιά απλώθηκε στη χτίση την ώρα που στο Γολγοθά άρχισε το μυστήριο ολόκληρου του κόσμου μας. Η αιώνια τύχη κρίνεται με του λυτρωτή το φοβερό μαρτύριο. Ο Χριστός, το προαιώνιο φως, το απάβγασμα της δόξας του Θεού, βρίσκεται κρεμασμένος στο σταυρό μες στα σκοτάδια. Γιατί? Επειδή βαστάει απάνω του την αμαρτία του κόσμου, επειδή τιμωρείται από τη Θεία Δικαιοσύνη στη θέση του αμαρτωλού. Το λυτρωτικό αίμα. Γιατί πάσχει ο αναμάρτητος απάνω στο σταυρό? Επειδή αντιπροσωπεύει εμένα και σένα, τους αμαρτωλούς. Μόνο στο πρόσωπο ενός αναμάρτητου θα μπορούσε να τιμωρηθεί η αμαρτία του κόσμου. Γιατί χύνει το Άγιο αίμα του? Επειδή ο νόμος της Θείας Δικαιοσύνης καταδικάζει σε αιματηρό θάνατο την αποστασία από το Θεό. Χωρίς να χυθεί αίμα δεν γίνεται άφεση αμαρτίας. Προς Εβραίους επιστολή 9:22. Και η κάθε δράξα το αίμα που κυλάει για έναν αμαρτωλό μιλάει και αγάπη αχνοβολάει. Αμέτρητες κατρακυλούνε, αμέτρητα αντιχούνε αμαρτωλών ονόματα αυτών που θα σωθούνε. Αλλά τι κρίμα και βουβές, χαμένες πέφτουν κάτω. Όνομα δεν ακούγεται παρά ένα στεναγμός και τρίξιμο του βράχου. Τότε ακούστηκε παράπονο από τα χείλη του να βγει. Χαμένοι εσείς, γιατί? Είχε ζητήσει να δροσιστεί και του πρόσφεραν ξύδι. Μέσα στη φοβερή εγκατάλειψη από τον πατέρα, μέσα στην αγνωμοσύνη και την αγριότητα που άφριζε τριγύρω του, η μεγάλη σκέψη φώτιζε το πνεύμα του και η μεγάλη χαρά τον βαλσάμωνε. Ήταν η σκέψη και η χαρά της σωτηρίας του κόσμου. Και να ο πρώτος καρπός. Τα φύλλα σαν ανοίξεις της καρδιάς μου, θα δεις και το όνομά σου εδώ γραμμένο. Και σαν μετρήσεις τις ταξιές τα αίματά μου, θα δεις που και για σέ έχω πληρωμένο. Η αγάπη με κατέβασε στον κόσμο και στο σταυρό με ανέβασε η αγάπη. Ναι, μνήστητή μου Κύριε, εφώναξε ο ληστής, και ευθύς με μια στραπή χαράς το απεκρίθη. Μαζί μου στον παράδεισο σήμερα σύ θα μπεις. Τετέλεστε, τετέλεστε, ετέλειωσε το έργο της σωτηρίας του κόσμου. 4.000 χρόνια ο Θεός εργαζόταν και προετοίμαζε το μέγα του το έργο, και τώρα άνοιξε για πάντα ο δρόμος προς το Θεό. Το καταπέτασμα του ναού, το εμπόδιο που χώριζε τον άνθρωπο από το Θεό, εξαφανίστηκε από τη μέση, σχίστηκε από πάνω ως κάτω. Ματθαίος 27:51. Τετέλεστε! Πατέρα, στα χέρια σου το πνεύμα παραδίνω.